Λόγο έχει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, η κυρία Φωτεινή Κινηματά, για 15 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, ελπίζω έστω από το γραφείο σας να παρακολουθείτε τη συζήτηση. Σας άκουσα λίγο νωρίτερα να λέτε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κλείσουν τα σύνορα της Ελλάδας. Και πραγματικά σας διαβεβαιώ ότι άρχισα να ανησυχώ πάρα πολύ. Γιατί δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου την εικόνα σας λίγους μήνες πριν από αυτό το βήμα να διαβεβαιώνετε τον ελληνικό λαό ότι αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει κανένα μνημόνιο. Μπορούμε, ελπίζω, τουλάχιστον να ελπίζουμε ότι για τις επόμενες 15 ημέρες και πάντως μέχρι τη σύνοδο με την Τουρκία δεν διατρέχουμε κανένα κίνδυνο. Επιστρέψατε από τις Βρυξέλλες και όλη τη νύχτα προσπαθούσατε με διαρροές να διαμορφώσετε την εικόνα ότι έρχεστε πίσω θριαμβευτής. Γιατί άραγε? Επειδή αποφύγαμε τα χειρότερα? Επειδή δεν μας έβγαλαν έξω από τη Σέγγεν? Μήπως πρέπει να σας θυμίσω ότι αυτό το κίνδυνο εσείς τον φέρατε στην πόρτα μας? Μήπως γιατί δεν τον υπολογίσατε ποτέ, γιατί δεν το πήρατε ποτέ στα σοβαρά? Μήπως να σας θυμίσω ότι όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση μας λέγατε «Έλα και τώρα τι θα γίνει άμα βγούμε και από τη Σέγγεν»? Εγώ έχω να θυμηθώ ότι από τότε που αναλάβατε είμαστε διαρκώς αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της εξόδου, πότε από το ευρώ και πότε από τη Σέγγεν. Και σε αυτή τη διαρροή που στείλατε στους δημοσιογράφους το βράδυ θα έπρεπε να μιλάτε για τη δική σας ικανοποίηση για τη στάση των Ευρωπαίων σοσιαλιστών και όχι το αντίστροφο. Εκεί η αλαζονία έχει τα όρια της επιτέλους. Ευτυχώς που υπάρχουν κι αυτοί και είναι σταθεροί σύμμαχοι της Ελλάδας. Είναι γνωστό ότι η Ευρώπη δείχνει απροθυμία εδώ και χρόνια να υιοθετήσει και να υλοποιήσει ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος. Κανείς δεν απαλλάσσει τους Ευρωπαίους και μάλιστα μέσα σε αυτή την αίθουσα από τις ευθύνες τους. Και πρώτη από όλους εγώ, αν θέλετε, που κινήθηκα όλο αυτό το διάστημα για να είναι σε εγρήγορση οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές και στο πλευρό μας. Τους έστειλε επιστολές στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στον επικεφαλής της Ευρωομάδας Δημοκρατών και Σοσιαλιστών. Είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία, σε τηλέφωνα διαρκή. Και αυτή η προσπάθειά μας έχει αποδώσει ήδη καρπούς. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι έκαναν δηλώσεις υπέρ της χώρας μας πριν ξεκινήσει η σύνοδος. Και αυτό το είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη κατά από τις συνθήκες που εσείς πηγαίνατε να διαπραγματευτείτε. Και δείτε σας παρακαλώ τι είπανε και ο κύριος Σούλτς και ο Πιτέλα και ο Γκάμπριελ και ο Στάινμαγερ. Εσείς όμως τι κάνατε όλο αυτό το διάστημα για να περιορίσετε τους κινδύνους για τη χώρα μας? Γιατί μας μιλάτε για πατριωτική πολιτική, για πατριωτική ταυτότητα. Ακολουθήσατε την ίδια ακριβώς τακτική του πρώτου εξαμήνου του 2015. Τότε που με την αποτυχημένη διαπραγμάτευσή σας οδηγηθήκαμε στο τρίτο και σκληρότερο μνημόνιο. Αδράνεια, αμηχανία, αναποτελεσματικότητα, ιδεολειψίες, ανικανότητα. Πάθατε. Έπαθε η Ελλάδα μαζί. Και μη μας λέτε για το πόσες εκλογές κερδίσατε. Γιατί το ερώτημα είναι τι κερδίζει ο τόπος από την κυβέρνησή σας. Και δυστυχώς δεν έχετε μάθει τίποτα από τα λάθη σας όλο αυτό το διάστημα. Είχατε δυστυχώς βαρουφάκηδες, κύριε Πρωθυπουργέ, και στο προσφυγικό, που διατυμπάνιζαν ότι όλοι είναι καλοδεχούμενοι σε αυτή τη χώρα, που δήλωναν προκλητικά ότι οι μετανάστες εξαφανίζονται, που διέλυσαν αντί να βελτιώσουν τις δομές φιλοξενίας που υπήρχαν. Είχατε, κύριε Πρωθυπουργέ, βαρουφάκηδες που αντί να ζητήσουν εγκαίρως βοήθεια και υποστήριξη από τους Ευρωπαίους εταίρους,
μας απομόνωσαν ακόμα περισσότερο με ατυχέστατες δηλώσεις του τύπου «Θα σας γεμίσουμε με πρόσφυγες, με ανθρώπους χωρίς χαρτιά, όχι μόνο πρόσφυγες, γενικότερα, ανάμεσα σε αυτούς και ριζοσπαστικά στοιχεία που θα περάσουν στη Δύση μέσω της Ελλάδας». Αυτά λέγατε, τα ξεχάσατε. Πόσους μικρούς βαρουφάκηδες άραγε έχετε, 10? Και ως πότε θα ρίχνετε την ευθύνη σε αυτούς? Είστε ή δεν είστε ο υπεύθυνος πρωθυπουργός? Αναλάβετε επιτέλους την ευθύνη για τα λάθη σας. Πρώτον, στην αρχή της θητείας σας ακολουθήσατε την ιδεολειπτική πολιτική των δήθεν ανοιχτών συνόρων στη θάλασσα και στείλατε λάθος μηνύματα. Προφανώς κανείς δεν προσπαθεί να σας χρεώσει το συνολικό πρόβλημα της Συρίας και του προσφυγικού. Όμως, θα πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε για τις πραγματικές δικές σας ευθύνες για το μερίδιο που σας αναλογεί. Δεύτερον, δεν αξιοποιήσατε έγκαιρα όλα τα μέσα και τα εργαλεία που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Δεν αξιοποιήσατε τους οικονομικούς πόρους. Μόνο τους τελευταίους μήνες άρχισαν να έρχονται οι εισροές. Δεν αξιοποιήσατε ούτε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Ένα χρόνο πριν σας το είχαμε πει, μέσα σε αυτή την αίθουσα, μπορούσατε να έχετε βρει σημαντικούς πόρους. Τρίτον, δεν τηρήσατε τα χρονοδιαγράμματα δεσμεύσεων που εσείς οι ίδιοι αναλάβατε. Στη Σύνοδο των Βαλκανίων αναλάβατε πολλές υποχρεώσεις χωρίς να φέρετε καμία απολύτως αντίρρηση και τα hot spots είναι μονάχα η αρχή. Τέταρτον, καταστήσατε την Ελλάδα χώρα παρία της Ευρώπης που λιδωρείται από χώρες που εμείς τις βοηθήσαμε για να μπουν στην Ευρώπη. Πέμπτον, δεν συμβάλλατε στην επιτάχυνση των διαδικασιών για τη δημιουργία ευρωπαϊκής ακτοφυλακής. Απαλλάξατε έτσι την Ευρώπη από την ευθύνη και την υποχρέωση να φυλάξει τα εξωτερικά της σύνορα. Και το κάνατε αυτό για λόγους ιδεολειψίας. Βέβαια τώρα, το ΝΑΤΟ δεν φαίνεται να σας ενοχλεί. Έκτο, αναδείξατε την Τουρκία σε κομβική χώρα στη διαχείριση του προσφυγικού. Έχετε πολύ μεγάλες ευθύνες που το επιτρέψατε αυτό. Η Τουρκία κατάφερε να μεταφέρει το πρόβλημά της από τα σύνορά της με τη Συρία, όχι απλά στις ακτές της, που θα είχε μια λογική, στο Αιγαίο. Και έχετε ευθύνη για αυτή την εξέλιξη. Η λύση, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν είναι στο Αιγαίο. Η λύση είναι στις ακτές της Τουρκίας. 11.000 άνθρωποι σε 2 μέρες ήρθαν. Έχουν βουλιάξει τα νησιά. Και εσείς μιλάτε για πατριωτική ταυτότητα. Ταυτότητα χωρίς περιεχόμενο είναι αυτή, κύριε Πρωθυπουργέ. Έβδομο, καταστήσατε τα Σκόπια επίσης κλειδί και προνομιακό συνομιλητή. Και συζητάνε τα Σκόπια ότι μπορεί τα σύνορά μας, τα σύνορά τους, να γίνουν εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Και φταίει η αντιπολίτευση. Φέρατε το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο σε ένα πλαίσιο ασαφών ρυθμίσεων. Δεν θα πω περισσότερα, γιατί και την προηγούμενη φορά είπα ότι το ζήτημα είναι πάρα πολύ λεπτό. Σας θυμίζω όμως τι έγινε την προηγούμενη φορά που μιλήσατε σε αυτή την αίθουσα για δημιουργική ασάφεια. Και σας θυμίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις αυτός που κερδίζει είναι ο πιο ισχυρός. Και προσέξτε, γιατί η Τουρκία δεν χάνει ευκαιρία να εγείρει απαράδεκτες αξιώσεις για την εθνική μας κυριαρχία. Ένατο, προαναγγείλατε με άνεση μάλιστα, αντίθετα από ό,τι μας είπατε σήμερα, μέσω των αρμόδιων υπουργών, ότι κάποια στιγμή τα σύνορά μας θα κλείσουν. Εάν, κύριε Πρωθυπουργέ, μέχρι σήμερα είχατε μία πραγματικά ολοκληρωμένη στρατηγική για το ζήτημα αυτό, θα μπορούσατε να απαιτήσετε από τους ομολόγους σας να δεσμευτούν γραπτά ότι δεν θα υπάρχουν μονομερείς ενέργειες και δεν θα κλείσουν τα σύνορα. Θα μπορούσατε να απαιτήσετε επιτάχυνση των διαδικασιών για τη σύσταση ευρωπαϊκής ακτοφυλακής, ώστε να μην χρειάζεται η Ευρώπη το ΝΑΤΟ. Θα μπορούσατε
να πιέσετε τους εταίρους για να αναλάβουν γρήγορα το μερίδιο που τους αναλογεί στη μετεγκατάσταση των προσφύγων. Αλλά τώρα τι να τους πείτε? Πώς να πιέσετε? Πώς να διαπραγματευτείτε? Ασκήσατε βέτο αφού είχαν βγει τα συμπεράσματα για, το προσφυγικό ζήτημα. Θα μπορούσατε να επισπεύσετε την αναθεώρηση του Δουβλίνου με τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού μετεγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αποφασισμένα όλα αυτά από την άνοιξη του 2015. Αλλά τώρα οι Ευρωπαίοι κάνουν πίσω και τους δίνετε εσείς άλοθη. Τους δίνετε πάτημα να κάνουν πίσω. Όλα αυτά θα ήταν στα χτεσινά συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής, αν απλά εσείς είχατε κάνει το καθήκον σας. Αντί γι' αυτό πήρατε μία παράταση ζωής. 15 μέρες, κύριε Τσίπρα. Και για να βάλω τα πράγματα στη θέση τους, είμαι η πρώτη που είπα ότι το προσφυγικό είναι ένα εθνική σημασία ζήτημα. Γι' αυτό ήρθα στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και συνένεσα στο κοινό ανακοινωθέν. Πήρα μάλιστα την πρωτοβουλία να έρθω και να σας συναντήσω, να σας μιλήσω για το ζήτημα αυτό, να χτυπήσω το καμπανάκι του κινδύνου, να δούμε πώς μπορούμε να αναλάβουμε όλοι δράσεις για να βοηθήσουμε τη χώρα. Και εσείς τι κάνατε? Προσπαθήσατε να αξιοποιήσετε επικοινωνιακά τη συνάντηση αυτή δήθεν για την υπόθεση της κεντροαριστεράς. Πόσα ακόμα δήθεν από αυτή την κυβέρνηση, κύριε Πρωθυπουργέ? Η κρισιμότητα της όλης κατάστασης με οδήγησε στην απόφαση να ζητήσω άμεσα συνάντηση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ορίστηκε ήδη για την Τρίτη το πρωί, έτσι ώστε να συζητήσω μαζί του συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να αναλυθούν τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Και κυρίως δεν έχουμε την πολυτέλεια να μετράμε άλλο τα λάθη της κυβέρνησής σας, κύριε Τσίπρα. Πρέπει επιτέλους να διαμορφωθεί μια εθνική στρατηγική. Εθνική στρατηγική όμως δεν σημαίνει ότι εσείς θα λειτουργείτε μονομερώς και όταν τα κάνετε μαντάρα θα έρχεστε στην αντιπολίτευση και θα λέτε τώρα βάλτε πλάτη γιατί η χώρα χάνεται. Αυτό δεν λέγεται εθνική στρατηγική, αυτό δεν λέγεται εθνική συνεννόηση, αυτό λέγεται εκβιασμός, κύριε Τσίπρα. Πέστε μας λοιπόν σήμερα, γιατί δεν ακούσαμε τίποτα τόση ώρα. Παρακολουθήσαμε αρκετή κοκορομαχία. Περιεχόμενο όμως δεν υπήρχε. Γιατί δεν μάθαμε τι προτίθεστε να κάνετε σε αυτή την παράταση των 15 ημερών που πήρατε. Πείτε μας λοιπόν, για να μπορέσουμε κι εμείς να σας βοηθήσουμε, να συνδράμουμε. Αλλά παρουσιάστε μας ένα σχέδιο. Έχει αρχίσει και μετράει ο χρόνος αντίστροφα για τις 15 μέρες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, έρχομαι τώρα στο νομοσχέδιο. Στο δήθεν παράλληλο πρόγραμμα που δήθεν θα αντιμετώπιζε τη φτώχεια. Όπως δήθεν θα δίνατε τη 13η σύνταξη, την αύξηση στον κατώτερο μισθό και βέβαια θα επαναφέρατε και το αφορολόγητο. Και θα δίνατε και πλουσιοπάροχα μέτρα στους πολίτες που δοκιμάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια από την κρίση. Κάτι ξέρετε εσείς από ψέματα, είπε ο κύριος Γουρίδης. Εμείς αλήθεια τι περισσότερο να προσθέσουμε από αυτό? Τα είπε όλα ο άνθρωπος. Τα στοιχεία εξάλλου μιλάνε. Ο πολυδιαφημισμένος νόμος για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης του 2015 έδωσε ψίχουλα. Ψίχουλα! Το 2014, από τα θετικά αποτελέσματα που υπήρχαν στην οικονομία, δόθηκε το κοινωνικό μέρισμα σε 650.000 οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας, με συνολικό ποσό 470 εκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίως είχε ρυθμιστεί και το ζήτημα του ρεύματος που προσπαθείτε τώρα να παρουσιάσετε ότι το κάνατε εσείς. Δεν πειράζει να το συνεχίσετε. Καλό είναι να προσθέτουμε, καλό είναι να βοηθάει ο ένας τον άλλον και να συνεχίζεται η προσπάθεια όταν αυτό έχει θετικό αποτέλεσμα στους Έλληνες που πραγματικά υποφέρουν. Δεν σας κακίζουμε που συνεχίζετε να το κάνετε. Σας κακίζουμε που προσπαθείτε συνεχώς να πείτε ψέματα σε βάρος των προηγούμενων. Το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνίστησε σε αυτό το αναγκαίο μέτρο.
Και τώρα θα μου πείτε, ωραία κύριε Γεννηματάκη, λύσατε το πρόβλημα επειδή δώσατε αυτά τα χρήματα. Βεβαίως όχι, δεν το λύσαμε το πρόβλημα. Αλλά εσείς δώσατε μόλις 108 εκατομμύρια ευρώ για το περίφημο αυτό πρόγραμμα που καταφέρατε να σχεδιάσετε μεταξύ γεμιστών και μαρμελάδας. Άρχισε να εφαρμόζεται πιλωτικά σε 13 δήμους της χώρας ο θεσμός του εγγυημένου κοινωνικού εισοδήματος, με πρόβλεψη κάλυψης όλης της χώρας για το 2015. Και τι έκανε η κυβέρνηση? Καθυστέρησε 1,5 χρόνο να προωθήσει το θεσμό και τώρα που τον εξήγηλε για 30 μόνο δήμους, τι έρχεται και κάνει παράλληλα? Καταργεί το ΕΚΑΣ στο 20% των χαμηλοσυνταξιούχων της χώρας. Δηλαδή, τα παίρνετε από τους φτωχούς για να τα δώσετε στους φτωχότερους. Ισοπαίδωση προς τα κάτω. Συγχαρητήρια. Έχετε επιτύχει. Μήπως πρέπει να διεκδικήσετε την τύχη σας και σε άλλες εκλογές? Και τώρα φέρνετε ένα σχέδιο νόμου για το οποίο ταιριάζει η αναφορά λύθη πλύνθη κέραμη ατάκτως ερημένα. Διατάξεις που επαναλαμβάνουν παλιότερες δικές μας ρυθμίσεις, με οριακές βελτιώσεις, βεβαίως μικροεξυπηρετήσεις, ρουσβέτια, σε ένα αλαλούμ, χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Ωραία, θα ψηφίσουμε κάποια άρθρα, όπως την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των απόρων. Εξάλλου σε μεγάλο βαθμό ίσχυε. Τη συμπληρώνετε εσείς και καλώς, και γι' αυτό θα το ψηφίσουμε. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα όλο? Λύνονται όλα τα ζητήματα? Υπενθυμίζω ότι εν μέσω έντονων προβλημάτων από τη γρήπη ειδικά, 210 κλίνες εντατικής θεραπείας και αυξημένης φροντίδας στα δημόσια νοσοκομεία δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού. Η λίστα αναμονής για ένα κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας φτάνει σε ορισμένες περιπτώσεις σε 30 και 40 ασθενείς. Η ζωή των Ελλήνων ασθενών στηρίζεται στις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού, του ανθρώπινου δυναμικού των νοσοκομείων. Την ώρα που τα δημόσια νοσοκομεία καταραίουν λόγω έλλειψης προσωπικού, αντί της πρόσληψης 4.500 ατόμων στο ΕΣΥ που είχαν εγκριθεί και προβλεφθεί στον προϋπολογισμό, έχουν ως τώρα προκηρυχθεί μόνο 916 θέσεις. Βέβαια, δεν δίστασε ο Πρωθυπουργός στη φιέστα για τον ένα χρόνο ΣΥΡΙΖΑ να πει ότι τις έκανε και αυτές τις προσλήψεις. Οι εργαζόμενοι στις κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας, κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά φαρμακεία, αυτά που σε συνεργασία με τους Δήμους κτίσαμε τα προηγούμενα χρόνια, είναι απλήρωτοι. Και αυτές όλες οι δομές εξυπηρετούν 140.000 πολίτες. Τι θα γίνει, υπάρχει καμιά απάντηση γι' αυτό? Χιλιάδες εργαζόμενοι σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών επίσης μένουν απλήρωτοι εδώ και 5 μήνες. Η δε ανεργία τραβάει την ανηφόρα. Το ισοζύγιο απολύσεων προσλήψεων του Ιανουαρίου 2016 ήταν αρνητικό, σε αντίθεση με το αντίστοιχο του Ιανουαρίου του 2015. Και τέλος, επιχειρείτε να φορτώσετε στην αυτοδιοίκηση τις ελλείψεις της δημόσιας υγείας, μεταφέροντας ευθύνες για δαπάνες χωρίς να μεταφέρετε και τους αντίστοιχους πόρους. Τώρα εδώ θα κάνω ένα αστερίσκο να σας πω, επειδή έκανα χρόνια στην αυτοδιοίκηση, ότι δεν είστε οι πρώτοι που το κάνετε αυτό. Ο χορός καλά κρατεί, αλλά εσείς υποτίθεται ότι ήρθατε εδώ να φέρετε το νέο, να αντιπαλέψετε το παλιό, και κατηγορείτε όσους έχτισαν αυτό το σύστημα που εξακολουθεί με όλα του τα προβλήματα να αποτελεί κατάκτηση, μεγάλη κατάκτηση για τον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η εικόνα της δίθεν ευαισθησίας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αν πραγματικά επιθυμεί η κυβέρνηση να προσφέρει στους πολίτες που έχουν ανάγκη, στους πολίτες που βιώνουν την ακραία φτώχεια, δεν έχει παρά να υιοθετήσει την πρόταση νόμου που καταθέσαμε η κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης πριν από λίγες ημέρες. Και αναφέρω τα βασικά σημεία
την επαναφορά και επέκταση του εγγυημένου κοινωνικού εισοδήματος σε όλη τη χώρα από την 1η Τετάρτου του 2016, την αξιοποίηση των 330 εκατομμυρίων, ακούστε, είναι η τρίτη φορά που το λέω στη Βουλή, εξακολουθούν και λιμνάζουν τα χρήματα αυτά στο Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων για τη χώρα μας. Την πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας για τους δανειαλήπτες που έχουν ενταχθεί στον 3869 και την επαναφορά στα 1.500 ευρώ του ακατάσχετου λογαριασμού και την προστασία από κατασχέσεις των προνοιακών και αναπηρικών επιδομάτων και βοηθημάτων για καταστροφές. Σας προκαλώ να υιοθετήσετε την πρόταση που έχει καταθέσει η κοινοβουλευτική μας ομάδα και σας προσκαλώ να την ψηφίσουμε όλοι μαζί. Γιατί, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, από την πράξη θα κριθούμε όλοι και όχι από τα λόγια. Σας ευχαριστώ πολύ.